Έχει αλλάξει η ώρα και μπορώ να πηγαίνω πιλάτες με τα πόδια και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσει να κυκλοφορώ νύχτα. Κατάλοιπα της Αθήνας μάλλον. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκινάει καινούριο βλογκάκι, πάμε προς Λάρισα και η πρώτη μας στάση θα είναι στο Box Now, όπου περιμένω με ανυπομονησία να παραλάβω το δέμα μου. Θα το δούμε μαζί μετά. Μόλις παρέλαβα το δεματάκι μου, το ανοίγω εδώ στο αυτοκίνητο. Δεν είναι το σωστό, το τίμιο το unboxing, αλλά δεν μας πειράζει. Ανυπομονώ πάρα πολύ, οπότε ανοίγω. Έχω δύο κουτάκια βλέπω εδώ. Πάμε να τα δούμε και να σας πω γιατί συγκεκριμένη. Είναι μία σελίδα στο Instagram, θα σας βάλω και τα στοιχεία και εδώ στο βίντεο και θα σας τα αφήσω και από κάτω στο κουτί της περιγραφής, να μπείτε να την δείτε. Έχει καταπληκτικά κοσμήματα, όλα από ατσάλι, δεν μαυρίζουν, δεν παθαίνουν τίποτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα. Λοιπόν, πάμε, ανοίγω το πρώτο εδώ μαζί σας. Είμαστε και στο αυτοκίνητο τώρα και πάλι... Είναι τέλειο. Μισό λεπτό. Έχει μέσα και ένα πανάκι ωραιότατο. Και το κοσμηματάκι το πρώτο είναι αυτό το υπέροχο το κολιεδάκι. Θα το φορέσω σήμερα τώρα. Το έχω σωστά. Ένα λεπτό γιατί το κουνάω πέρα εδώ. Δεν ποιο είναι το σωστό σου βρε. Ορίστε. Είναι αυτό εδώ. Αχ, κοίτα πως γυαλίζεις τον ήλιο, τέλειο! Όταν κοίτα πάντα με τα φρένα! Ωραία, περνάμε σε αυτό το unboxing! Α, τέλειο! Λοιπόν, αυτό θα το φορέσω τώρα αμέσως λίγο. Ένα λεπτό να το δούμε και πάνω μας. Το πιάσα! Το πιάσα και σκουνάει! Αχ, φαίνεται! Να το! Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο! Θα το δω και χωρίς το γυαλί. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το κουτάκι το ξαναβάζω μέσα το πρώτο και πάμε να δούμε το δεύτερο. Εδώ, ωραιότατο, καρδουλίτσα, η οποία εν τω μεταξύ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, άμα το δούμε και εδώ στο φως του ήλιου. Δεν είναι πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Ένα λεπτό, πλησιάζουμε κάτι λακουβάρ. Μήπως έπρεπε να βάλω αυτό σήμερα. Ένα λεπτό. Νομίζω θα βάλω αυτό για σήμερα. Να φύγουμε λίγο τη λακκούβα. Ένα λεπτό. Δείτε. Δείτε εδώ. Δεν ξέρω, φαίνεται. Κάτσε γιατί κουνάει. Αγάπη μου. Μιλάνε εδώ πέρα οι άνθρωποι μεταξύ τους. Παιδιά, έχει πολύ πλάκα στα χωριά. Περιμένουμε τώρα στο στενό για να στρίψουμε. Και ερχόταν αμάξι από τα δεξιά, δεν μπορούσε να φύγει. Και συνάντησε κάποιον γνωστό του και σταμάτησε ατάραχος να μιλήσουν. Από πίσω του περιμέναν άλλοι, όλα καλά. Μ' αρέσουν τα χωριά. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, δείτε εδώ πόσο υπέροχο γράφει love. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν με πιάνει ο ήλιος τώρα, δεν πειράζει, αλλάξαμε θέση. Δείτε εδώ. Α, έλα. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Πω. Έλα, και φορά και λευκό σήμερα, δεν θα είναι καλύτερα το love αυτό? Μ' αρέσουν και τα δύο. Έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, μπείτε να δείτε τη σελίδα της κοπέλας Lovely Jewelry Collection. Είναι... Ένα λεπτό, κάνει προσπέραση, συγγνώμη, επιστρέφω. Lovely Jewelry Collection. Με κοροϊδεύεις για την προφορά μου. Παιδιά, εδώ και χρόνια, από τότε που πήρα το Proficiency, με κοροϊδεύουνε όλοι για την προφορά μου. Λες και είναι η μητρική μου τα αγγλικά, ας πούμε. Νομίζω ότι με κοροϊδεύουν επειδή το πήρα και με καλό βαθμό. Και εγώ απόρρισα. Φθόνους, με φθονούν. Εν τω μεταξύ και κάτι άσχετο. Πέρα από μία εργασία που είχα βρει, τηλεεργασία,
που ήθελε αγγλικά δεν μου έχουν χρησιμεύσει κάπου αλλού. Δηλαδή, εντάξει, καλό να ξέρεις, μπορείς να συνεννοηθείς και όλο καλά, αλλά χρησιμότητα στη δική μου τη ζωή δεν έχουν βρει ακόμα. Πέρα από αυτή τη μία εργασία. Λοιπόν, αλλάζω, θα βάλω αυτό. Αποφάσισα ένα λεπτό να βγάλω το άλλο. Άλλαξα, έβαλα αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό, βέβαια. Να σας το δείξω πάλι από κοντά. Άμα δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα λεπτό σταματήσουμε στο stop. Σταματάμε, είπα. Να το. Δεν είναι τέλειο. Δείτε το λίγο και στον ήλιο πως γυαλίζει. Καλά κουνάει πολύ. Το σωστό, το τίμιο, το unboxing, παιδιά, εδώ. Λοιπόν, θα σας τα δείξω κάποια στιγμή και μετά και θα τα βλέπουμε εννοείται και σε διάφορα βίντεο γιατί θα τα φοράω, μ' αρέσουν. Είναι εγώ, είναι μικρά, είναι διακριτικά, τόσο όσο. Είναι τέλειο, μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό, με τη χαντρούλα του μέσα, υπέροχο. Λοιπόν, σας ξεκίνησα αυτό το βίντεο, εχθές το απόγευμα που πήγαινα στο πιλάτες, που έχει αλλάξει τώρα η ώρα και είναι μέρα, δηλαδή εμείς έχουμε πιλάτες 7 με 8, το χειμώνα πήγαινα με τα μάξι και τώρα μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, δεν είναι μακριά, είναι 5-10 λεπτά από το σπίτι. Αλλά εγώ, σας το έχω ξαναπεί, φοβάμαι να κυκλοφορώ νύχτα έξω. Σίγουρα μου έχει μείνει από την Αθήνα αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ στο χωριό, ρε παιδάκι μου, το μόνο που μπορεί να σου συμπεί, ξέρω εγώ, να είναι τα σκυλιά. Μπράβο αυτό. Δεν σε τρώνε τα σκυλιά. Δηλαδή, πιο πιθανό να σε φάει ένα γριογούρουνο. Και τα σκυλιά, ρε παιδάκι μου. Γιατί να με φάνε τα σκυλιά εδώ του χωριού. Γιατί να δέσουμε τα σκυλιά. Και τι τρώνε ανθρώπου. Κάτσε ο παλόσκυλο. Και τα δύο τρώνε ανθρώπου. Ναι, φυσικά. Τα σκυλιά, εγώ ξέρω ότι με αγαπάνε και τα αγαπάω κι εγώ και δεν θα με φάνε. Τέλος, λοιπόν. Δεν τα ενοχλώ, γιατί να μου επιτεθούν. Λοιπόν, μου έχει μείνει λοιπόν αυτό το πράγμα και το κουβαλάω εδώ στο χωριό μαζί μου. Δεν κυκλοφορώ εδώ μεταξύ. Και μέρα ακόμα, λίγο έτσι έχω έναν φόβο. Έχω πάντα το νου τι συμβαίνει στο περιβάλλον γύρω μου, γι' αυτό και ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν κυκλοφορώ με ακουστικά στα αυτιά. Ο Χρήστος μου κάνει νόηματα τυχαίο. Ναι, το κάνω, παιδιά, ναι, φοβάμαι. Τέλος πάντων, παιδιά, έχει αρχίσει και κάνει υπέροχες μέρες. Υπέροχες μέρες όμως, θέλω να πάω θάλασσα, αλήθεια. Κρυώνω, μακριμάνικα φοράω, ναι, έχω και το παλτό πίσω. Αλλά θέλω να πάω θάλασσα, έστω και για βόλτα, γιατί όχι. Τι άλλο ήθελε να σας... Λοιπόν, γιατί σας ανέφερα τώρα και αυτό με το πιλάτες. Παιδιά, πόσο ντράπηκα, πόσο ντράπηκα. Αμηχανία βασικά, πάρα πολύ. Λοιπόν, μη γελάς. Κάνουμε το μάθημα και όλα καλά και γυρνάει στο τέλος μια κοπέλα και μου κάνει γαλάτια σε βρήκα. Σκαλώνω εγώ, πού με βρήκες, τι με βρήκες, μου λέει στο YouTube. Και παιδιά, ήθελα να ανοίξει εκεί να με καταπιεί. Δεν περίμενα άνθρωπος στο χωριό να με αναγνωρίσει, να ανακαλύψει το κανάλι και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το περίμενα. Και ντράπηκα τόσο πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, ρε παιδί. Και το είχα πάθει και πέρυσι αυτό. Εγώ ασχολούμαι με τα social πάρα πολλά χρόνια. Και υπήρξε πέρυσι ένα διάστημα που ανέβασα συνέχεια TikTok. Και είχαμε πάει, πού ήμασταν, Λεπτοκαριά, πώς λέγεται το μέρος εκεί. Μετά το, δίπλα από το Πλαταμόνα, τέλος πάντων. Λεπτοκαριά. Λεπτοκαριά, το λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν. Και ήμασταν εκεί, τέλος πάντων, είχαν έρθει κάτι ξαδέρφια μου και ήμασταν σε ένα σουβλατζίδικο. Και μου έρχεται μήνυμα στο TikTok. Και μου λέει, σε είδα με την παρέα σου, αλλά ντράπηκα να σου μιλήσω. Και είμαι εγώ σε φάση, ποιος με είδε, πού με είδε, πώς με αναγνώρισε. Και ποιος είναι αυτός που ντρέπεται, εγώ ντρέπομαι. Δεν ξέρω τι ακούτε, κάνει προσπεράσεις και γαζώνει. Και παιδιά, έκανα και τότε αρκετό καιρό να ανεβάσω ξανά στο TikTok. Δεν ξέρω. Το νιώθω με άλλο κόσμο, δηλαδή παρακολουθώ YouTubers πάρα πολύ καιρό. Και έχει τύχει να αναγνωρίσω κι εγώ στο δρόμο άτομα. Αλλά δεν περίμενα ότι θα με αναγνωρίσει εμένα κάποιος, ας πούμε. Γιατί γελάς, μωρέ! Πώς θα το γνωρίσει, είναι δυνατόν να το γνωρίσει κανένας. Ανεβάζεις βίντεο δημόσια που έχει τη δυνατότητα να το δει όλος ο πλανήτης. Πώς θα το δει όλος.
Εδώ στο χωριό γνωστών δεν έχουμε κανένα. Δεν είπα αυτό, σταμάτα. Εν τω μεταξύ και πριν λίγο καιρό μιλάγα με μία εξαντέρφη μου. Εγώ δεν έχω πει σε κανέναν ότι έχω ανοίξει κανάλι στο YouTube. Το ξέρει μόνο ο Χρήστος βασικά, γιατί αναγκαστικά το βγάζω βίντεο και αυτόν μαζί μου. Λοιπόν, και πριν καιρό μία εξαντέρφη μου με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει εσύ έχεις κανάλι. Και της λέω ναι, άνοιξα. Και μου λέει σε είδη η θεία μου στη Γερμανία και σε αναγνώρισε. Και μου λέω what? Παιδιά, δεν... Ναι. Σε έφτασε αυτό το καημένο το βίντεο. Σταμάτα! Χιλιόμετρο πήγαινε, αγωνίστηκε να φτάσει. Δεν σε ακούνε γιατί είσαι αρκετά μακρύ. Κάνει πιο πολύ φόρυβο το αμάξι και μπορώ και να σε χτυπήσω και στο μοντάζ που με κορυδεύει. Τι πάλι θα έχει ω κορυδεύει. Τέλος πάντων. Γενικά, έχω έτσι ένα. Θα το αποβάλω μάλλον, δεν ξέρω. Πρέπει να το αποβάλω. Σε φάση ρε παιδάκι μου ότι τώρα μου με παρακολουθούν και γνωστοί. Μήπως πρέπει να αρχίσω και να προσέχω και αυτά που λέω. Δεν έχω πει και κάτι, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι αυτή την αμηχανία τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω ότι πάμε Λάρισα, γιατί έχω... Ένα λεπτό. Αυτό το ένα, εγώ δεν τα πω. Να σου δρόμο 5 χιλιόμετρα πέρα. Να, αλλά έχω σταματήσει ο μπροστινός, δηλαδή τι κόβεις έτσι, μεγάλε μου. Εδώ φεύγουμε δεξιά, Λέω, πάμε τώρα στη Λάρισα, έχω ραντεβού για λέιζερ, έχω ξεκινήσει χρόνια πριν βασικά, τώρα κάνω συντηρήσεις μία φορά το χρόνο και λέω δεν το κάνεις τώρα Απρίλιο γιατί βλέπω ανοίγει ο καιρός και θέλω να αρχίσω να πηγαίνω και παραλία που σας είπα και δεν πρέπει όταν χτυπάς δεν πρέπει τις πρώτες μέρες να βγεις, οπότε θα πάει καλά άμα το κάνω τώρα αυτό το μήνα. Τι άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά, θα σας ανοίγω εγώ και όταν και ελπίζω να έχει ήχο το ρόλο αυτό το βίντεο μέχρι εδώ που φτάσαμε και τα έχω πει όλα σε αυτό εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, μ' αρέσει, θα το δει και ο Χρήστος μετά γιατί τώρα οδηγάει. Νομίζω ότι του αρέσει του Χρήστου που εγώ τραβάω τώρα το βίντεο και δεν του λέω, ξέρω εγώ, αρία! Με τις ταχύτητες και τα φρεναρίσματα. Νομίζω ότι έχει καταχαρεί. Γιατί εγώ να κάτι τέτοιο δεν τα μπορώ, κατάλαβες. Να είχαμε και κανένα μάξι που πηγαίνει. Δεν έχει σημασία άμα πηγαίνει, σημασία έχει το πώς τα ακούς. Στο έχω ξαναπεί, λοιπόν, ακούστε σκηνικό. Είχε ο αδερφός μου παλιά ένα Honda Civic, το οποίο έκανε θόρυβο, πολύ θόρυβο. Και παιδιά, το είχε βάλει μπροστά και ήταν στο ξεπαρκάρισμα. Ξεπαρκάρισμα, δηλαδή να πάει να βγει. Και ήταν η μάνα μου δίπλα, μαζεύεται, πιάνεται έτσι. Μην τρέχει, μην τρέχει! Και σκάσαμε στα γέλια, εντάξει, εννοείται. Σε φάση ότι ξεπαρκάρω. Το αμάξι ακούγεται, δεν κάνω κάτι. Να γίνω μη μάνα μου. Και δεν χρειάστηκε μιλήσει. Σας τράβηξα και κάποια πλάνα πριν, μπήκα λίγο στο do and do. Έχει ίδια πραγματάκια με το τζάμπο και σε τιμές νομίζω, ίδια τα βρήκα. Πάμε για σπίτι. Outfit of the day και πάμε σούπερ μάρκετ. Πάμε σημεριανό με για σήμερα. Και καλή μας όρεξη. Βάλα σήμερα το δεύτερο το κολλιεδάκι, αυτό που είχα βάλει στην αρχή εχθές και τελικά το άλλαξα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η επόμενη μέρα. Έχω ετοιμαστεί να πάω για καφέ με μια φίλη εδώ στο χωριό.
Αλλά παρατήρησα ότι ξέχασα να το κλείσω το βιντεάκι χτες. Οπότε σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω και ότι το κανάλι φέτος κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας και αποφάσισα να το γιορτάσω με ένα giveaway. Ένας λοιπόν τυχερός από εσάς, μετά από κλήρωση που θα γίνει, θα μπορεί να κερδίσει 3 προϊόντα από τη σελίδα της Lovely Jewelry Collection που τη βλέπουμε και εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία αν έχετε Instagram ή όχι, γιατί ακόμα και αν δεν έχετε Instagram, υπάρχει τρόπος να μπορέσετε να διαλέξετε ό,τι θέλετε από το κατάστημα. Οπότε, αν θέλετε να συμμετέχετε, μη σας αποτρέψει το γεγονός ότι δεν έχετε Instagram, γιατί μπορεί να βρεθεί τρόπος. Εάν λοιπόν θέλετε να συμμετέχετε, είναι πάρα πολύ απλό. Απλά γράφετε κάτω σε σχόλιο τη λέξη συμμετέχω. Ο νικητής θα κερδίσει 3 προϊόντα από το κατάστημα, όποια θέλει αυτός, δεν υπάρχει περιορισμός, ο μόνος περιορισμός είναι ότι πρέπει να διαλέξει 3. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 3 κολιέ, 3 βραχιόλια, 2 σκουλαρίκια, 2 ζευγάρια σκουλαρίκια και ένα κολιέ, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα βραχιόλι, ένα κολιέ. Ό,τι θέλει ο νικητής, οτιδήποτε του αρέσει από το κατάστημα, 3 προϊόντα θα γίνουν δικά του, αφήνοντας απλά τη λέξη συμμετέχω κάτω από αυτό το βίντεο σε σχόλιο. Ο διαγωνισμός θα τρέξει για μία εβδομάδα από την ημέρα που θα ανέβει αυτό το βίντεο, δηλαδή από την ημέρα που θα προβληθεί και θα το δείτε, για μία εβδομάδα θα τρέξει ο διαγωνισμός. Θα αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής όταν θα ανέβει το βίντεο, αναλυτικά και τι πρέπει να κάνετε και μέχρι πότε θα πάει ο διαγωνισμός. Και σε επόμενο βιντεάκι θα δούμε μαζί και τον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους! Λέω να το κλείσω εδώ αυτό το βίντεο, γιατί μάλλον έχει βγει ήδη αρκετά μεγάλο. Οπότε αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις για τα επόμενα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα!